άραγε τα σημάδια της απιστίας. Ε? Είναι πολύ παθητευαστή. Τα σημάδια της απιστίας. Ναι. Όταν αρχίζει και αποφεύγει λίγο να σου μιλάει, μιλάει λίγο περίεργα. Πώς? Λίγο απότομα, λίγο σε αποφεύγει. Αλλάζει συμπεριφορά. Δηλαδή, τι συμπεριφορά αλλάζει? Τώρα δεν έχω και την εμπειρία, δεν ξέρω. Είστε τυχερός. Είμαι τυχερός, ε. Πολύ. Ευχαριστώ. Δεν το καταλαβαίνω. Από κρυφά τηλέφωνα. Τι κρυφά? Μιλάς στο κινητό και κάνεις πως δεν μιλάς μετά. Κρύβεις. Σε έχουν κάνει? Δεν έχω καταλάβει κάτι ποτέ, αλλά δεν μου έχει τύχει αυτό τώρα, πιστεύω δεν έχω κάτι. Άσε το, δεν σου έχει τύχει. Εντάξει, μπορεί και να μου έχει τύχει. Όταν σε έχουν απατήσει. Ναι. Όχι, δεν απατάνε εμένα. Οπότε γιατί? Κάτι σαν άνθρωπο βρήκατε. Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ στην πλατεία στην Καλλιθέα σήμερα. Βρήκα κάποιες φιλενάδες μου και αποφασίσαμε να μιλήσουμε για την απιστία. Τον ίδιο μόνο? Με τον ίδιο. Τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Σου να πιστεί? Πιστεί. Πόσο καιρό είσαι μόνη? 2 χρόνια. Πόσο καιρό είσαι σε σχέση? Σχεδόν 7 χρόνια. Υπάρχουν και αυτά, ναι. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει άντρας να μην απατάει. Και υπάρχει γυναίκα που είναι πιστή. Αυτό πιστεύεις? Δεν είπα αυτό. Εγώ το είπα. Έχεις απιστήσει ποτέ? Ναι, έχω απιστήσει. Γιατί να το απαντήσω και να μην το χωρίσω? Δεν θες να το κάνεις για να δεις πως είναι, παιδί μου? Δεν έχεις απορία πως μπορεί να είναι? Φαντάζομαι ότι θα νιώθεις τύψεις, θα έχεις άγχος, θα φοβάσαι μη χτυπήσεις το κινητό. Και γιατί δεν λες? Λίγο... Δεν θα έχεις μια ηρεμία στη ζωή σου. 3 χρόνια, πέρασε καλά, ήταν καλό παιδί? Καλό παιδί ήταν. Θα μπορείτε να μου πείτε, εγώ όταν χώριζα με βρίζανε όλες. Πώς γίνεται τώρα να είναι καλά παιδιά? Σε είχε απατήσει? Δεν ξέρω, μάλλον. Σε είχε απατήσει ποτέ ο αγόρι σου? Από όσο ξέρω, όχι. Το νου σου. Πόσο καλά, ακριβώς σου να. Μεγάλε. Εσύ? Πώς? Α, αυτά. Να, είπαμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά και αρχίζει τα ψέματα. Μπορείς να καταλάβεις κάποια σημάδια τα οποία δείχνουν ότι κάτι γίνεται? Τι είναι αυτό? Αδιαφορία, είτε στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο τι? Κόβονται οι επαφές. Κλείνει το τηλέφωνο. Σου πρώτη. Ναι. Αλλάζει γκαρντερόμπα. Μόνος του? Τι εννοείς μόνος του? Την αλλάζει ο ίδιος? Ο ίδιος. Ωραία. 3. Μυρίζει γυναικείο άρωμα. Ή μπορεί να έχει γρατζουνιές και τέτοια σημάδια. Η βαρεμάρα. 2. Το κινητό στην τουαλέτα. Ελπίζω να μην το βλέπει η γυναίκα μου. 3. Σεξ τέλος. Ας πούμε εσύ τι καταλαβαίνεις? Είναι όταν δεν υπάρχει επαφή, όταν σε αποφεύγει, όταν βρίσκει λόγο να τσακωθείς. Αδιαφορεί πολύ για σένα. Ξαφνικά κάποιος έχει παραπάνω την εμφάνισή του από τη συνήθως. Θέλει να βγαίνει με τους φίλους του πιο πολύ. Θα το συγχωρούσες ποτέ? Ναι, ανάλογα. Αυτές είναι οι γυναίκες. Αυτές είναι οι γυναίκες. Και ναι και ανάλογα. Ανάλογα. Θα το προσπαθήσω. Για μία φορά. Αυτές είναι οι γυναίκες που θέλω. Ανάλογα, γιατί κάποιες φορές και εμείς πρόκουμε τους άντρες με τη δική μας συμπεριφορά. Άρα πάλι εσείς θέτε και τα βάζετε για εμάς. Όχι πάντα. Κάποιες φορές και οι άντρες θέλουν την επιβεβαίωση και από άλλες γυναίκες. Αυτά θα τα πω όλα. Μας αγαπάτε όμως? Ναι, σας αγαπάμε. Θα μας συγχωρούσατε ποτέ μια πιστία? Όχι βέβαια, εγώ προσωπικά όχι. Πάω να φύγω γιατί με νευρίασα από την αρχή και δεν κρατήθηκα. Κάτσε μόνη σου και πες. Έλα, εδώ πας. Κάτσε μόνη σου, ούτε μια φορά. Μπορεί. Να του δίνα μια ευκαιρία. Αλλά μία. Μία ευκαιρία. Άλλη αν μία. Πιστεύω ότι αν κάνει μία φορά ο άντρας την απιστία, θα την κάνει και δεύτερη. Και αν η γυναίκα τον συγχωρήσει.